Φίλες και φίλοι, γεια σας από το στούντιο του CNN Greece, που σήμερα φιλοξενούμε την κυρία Έλληνα Ράπτη, βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, κυρία Ράπτη. Καλώς σας βρήκα. Το 2019, κυρία Ράπτη, θα είναι έτος εκλογών. Είσαστε στην Α περιφέρεια Θεσσαλονίκης πολλά χρόνια, από το 2000... Από το 2004. Το 2004. Πού θα σας δούμε, τι θα κάνετε, πού θα κατεβείτε, τι θα... Σταθερά. Στην Α Θεσσαλονίκη, θα είμαι υποψήφια για άλλη μια φορά και εφόσον οι συμπολίτες μου με εμπιστευτούν και μου ανανεώσουν τη δυνατότητα να τους εκπροσωπώ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα συνεχίσω με τις παρεμβάσεις μου. Θα σας πάω τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι καυτό, ειδικά για όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικά στην περιοχή σας, στην περιφέρεια σας και ειδικά στη Μακεδονία, είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Για το Μακεδονικό, η γειτονική χώρα προχωράει τη διαδικασία. Περνάει τις απολογίες, προχωράει ώστε να εγκρίνει και να κυρώσει την Συμφωνία των Πρεσπών και μετά είναι η σειρά της Ελληνικής Βουλής. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό και βλέπετε αυτό ίσως να πυροδοτεί σύντομα εκλογές? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ως Μακεδόνισσα δεν πρόκειται να δεχτώ ποτέ οι Σκοπιανοί να ονομάζονται Μακεδόνες. Και αυτό είναι κάτι που δεν το δέχτηκε καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα, παρά μόνο η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που δεν έχει κανέναν ενδιασμό να ξεπουλήσει την ιστορία μας. Μέχρι σήμερα κανένας πρωθυπουργός δεν δέχτηκε να δώσει τόσα δικαιώματα και τόσες παραχωρήσεις στην άλλη πλευρά. Αναρωτιέται κανείς αν τελικά εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ελλάδας ή λειτουργεί ως εκπρόσωπος του ΖΑΕΦ. Σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά, για μας το γεγονός ότι περνούν κάποιες τροπολογίες από την Βουλή των Σκοπίων δεν αλλάζει κάτι. Το κακό έχει ήδη γίνει. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών ουσιαστικά ενθαρρύνουμε τις αλυτρωτικές διεκδικήσεις των Σκοπίων, αναγνωρίζοντάς τους όχι μόνο την εθνότητα, αλλά και την δήθεν μακεδονική γλώσσα. Έχουμε υποχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα και με πληγώνει το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η διαφορία τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από τους υπουργούς του. Η Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρη. Δεν πρόκειται να ψηφίσει τη συγκεκριμένη συμφωνία ούτε ως αντιπολίτευση ούτε ως κυβέρνηση. Και νομίζω ότι θα πρέπει κάθε βουλευτής να αναλογιστεί την ευθύνη που έχει απέναντι στην πατρίδα του, διότι η ιστορία δεν θα του συγχωρήσει κανένα λάθος. Ξέρετε, ο ΖΑΕΦ σήμερα που μιλάει, χτες, πέρασαν κάποιες νέες τροπολογίες από τη Βουλή, οι οποίες διαχωρίζουν το ζήτημα της εθνότητας από την ηθαγένεια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο και η κυβέρνηση ισχυρίζεται με ανακοίνωσή της ότι πλέον χαλάει εντός εισαγωγικών το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας περί εθνότητας. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Γιατί ο κύριος ΖΑΕΦ μίλησε σε συνέντευξη και είπε ότι αυτό που αφήνει ως παρακαταθήκη στα παιδιά τους, είναι το όνομα Μακεδονία. Γιατί πανηγυρίζει, εάν όντως δεν έχει πετύχει αυτό το στόχο, όταν οι βουλευτές, οι αλβανικής καταγωγής, είναι αυτοί που διαπίστωσαν αυτό που τόσο καιρό λέγαμε εμείς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι εν τέλει προκύπτει θέμα μακεδονικής εθνότητας. Και έρχονται αυτοί να το αναδείξουν όταν η κυβέρνηση σιωπά. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι γιατί ο ίδιος ο κ. ΖΑΕΦ δήλωσε ότι πλέον εμείς είμαστε Μακεδόνες. Και μία είναι η Μακεδονία, η δική μας Μακεδονία. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, πιστεύετε ότι δεν υπάρχει θέμα λυτρωτικών διεκδικήσεων? Μετά από αυτές τις δηλώσεις εμείς πρέπει να πανηγυρίσουμε? Αυτή η συμφωνία δεν πρέπει να περάσει από την Ελληνική Βουλή. Πάμε λίγο στο θέμα των εκλογών. Είδα μια δημοσκόπηση χθες, η οποία λέει ότι περίπου το 40 και παραπάνω της 100 του εκλογικού σώματος θεωρεί ότι πρώτη προτεραιότητα τα θέματα της οικονομίας. Βλέπουμε η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα αναδρομικά, κοινωνικό μέρισμα, επιδόματα, ανάπτυξη, λέει ότι έχουμε ανάπτυξη 2%, ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός. Θεωρείτε εσείς ότι εκεί θα παιχτεί η μεγάλη μάχη στις εκλογές? Και λέω αυτό γιατί οι δημοσκοπήσεις προς το παρόν φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία με μια ασφαλή απόσταση στην πρώτη θέση, όμως υπάρχει ακόμα κάποιος χρόνος
Ξέρουμε πολύ καλά ότι στο τέλος πάντα πολλώνεται το κλίμα. Εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό? Η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει ένα μαγικό πουγγί με παροχές, με επιστροφή αναδρομικών, με προσλήψεις που ανακοινώνει ότι θα κάνει, βέβαια μέσα από την εκδίωξη των ιερέων, προσπαθεί δηλαδή μέσα σε μια προεκλογική περίοδο να χαρίσει ελπίδα. Νιώθω πως οι πολίτες πλέον έχουν την εμπειρία, ξέρουν ότι έχουν εξαπατηθεί, άκουσαν πάρα πολλά περί κατάργηση του μνημονίου, περί κατάργηση του έμφυα και είδαν ότι όλα αυτά στην πράξη δεν έγιναν. Αντίθετα, σήμερα ζούμε ένα τέταρτο άτυπο μνημόνιο. Γιατί πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι ακόμα λογοδοτούμε για κάθε μας απόφαση και πρέπει να παίρνουμε την έγκριση των θεσμών για να προχωρήσουμε σε ένα νέο μέτρο. Θεωρώ ότι αυτές είναι υποσχέσεις προεκλογικές. Νιώθω ότι οι πολίτες όντως θα κρίνουν και θα αξιολογήσουν πραγματικές πολιτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε ευημερία, γιατί τον πολίτη τον ενδιαφέρει να βελτιωθεί η καθημερινότητά του. Η καθημερινότητά του δεν θα βελτιωθεί μέσα από επιδόματα. Τι κάνουμε με τα επιδόματα? Μοιράζουμε τη φτώχεια μας. Δηλαδή, μετά από 4 χρόνια που ο Πρωθυπουργός μέσα από την υπερφορολόγηση ταλαιπώρησε τους πολίτες, έρχεται τώρα να τους δώσει ψίχουλα, επιδόματα, για να τους πείσει ότι έχουμε ανάπτυξη? Δεν γίνεται έτσι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη γίνεται μέσα από επενδύσεις, γίνεται μέσα από την δυνατότητα των Ελλήνων να παράγουν και έτσι να μπορέσουν να έχουν μια αξιοπρεπή καθημερινότητα, να μπορούν να καλύψουν τουλάχιστον τα έξοδά τους. Γιατί σήμερα βλέπετε υπάρχει μια εφορία από την κυβέρνηση η οποία αδυνατεί να καταλάβει, γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν τη συμμεριζόμαστε. Αυτή η ευτυχία, αυτή η εφορία υπάρχει μόνο στα δωμάτια του Μαξίμου. Διότι στα άλλα δωμάτια των σπιτιών υπάρχουν φόροι, υπάρχει θέρμανση μία ώρα την ημέρα, υπάρχει ανεργία και υπάρχουν πρόσωπα σκεθροπά. Έτσι πιστεύω ότι πράγματι το παιχνίδι το προεκλογικό σε ό,τι αφορά τους πολίτες θα παιχτεί στα οικονομικά. Και το γεγονός ότι και μέσα από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στα ποσοστά, είναι γιατί έχουμε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα και πλέον οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη Νέα Δημοκρατία σαν μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αναφέρεται και το θέμα των ιερέων της Εκκλησίας και θα πούμε ότι το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι άνοιξε ένα νέο μέτωπο η κυβέρνηση με μια μερίδα των ιερέων, έτσι, όχι με όλοι. Με την πλειοψηφία. Με την ιεραρχία της Εκκλησίας, με την πλειοψηφία. Διότι ο διαχωρισμός κράτους Εκκλησίας δεν είναι υπόθεση 2 αντρών, είναι υπόθεση θεσμών και κοινωνίας. Και εδώ είδαμε ότι όταν το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη περιβόητη πρόταση αυτή πήγε να περάσει από την ιεραρχία της Εκκλησίας, κόπηκε. Και γιατί κόπηκε? Γιατί ήταν άλλη μία απόπειρα της κυβέρνησης να εξαπατήσει τους ιερείς και πιο πολύ να εξαπατήσει τους πολίτες, παρουσιάζοντας ότι θα κάνει νέες προσλήψεις, 10.000 νέες προσλήψεις, πώς? Δίνοντας επίδομα στους ιερείς. Ξέρουμε πώς λειτουργεί η επιδοματική πολιτική στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό ορθώς δεν πέρασε από την ιεραρχία της Εκκλησίας και δεν πρόκειται να περάσει και δεν πρέπει να παίζουμε με την δουλειά, με την προσφορά, με τον αγώνα που κάνει η Εκκλησία. Γιατί πέρα από τα θρησκευτικά της καθήκοντα, καλύπτει και ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος κοινωνικής πολιτικής, βρισκόμενη κοντά σε ευπαθείς ομάδες, σε ευαίσθητες ομάδες. Άρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση από τη Νέα Δημοκρατία να δεχτούμε να αλλάξει το μισθολογικό τους καθεστώς. Πρέπει να παραμείνει έως έχει για να μπορούν να έχουν και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, αλλά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Πάμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης, πάμε λίγο στα του Δήμου σας. Θα έχουμε δημοτικές εκλογές, η Δημαρχία Μπουτάρη ολοκληρώνεται, μια περίοδος που για κατά πολλούς ήταν μια επιτυχημένη περίοδος. Θέλω να μου κάνετε εσείς μια αξιολόγηση, πώς ήταν η περίοδος Μπουτάρη και πώς βλέπετε να εξελίσσεται η εκλογική μάχη στη Θεσσαλονίκη. Θα σας πω ότι η γνωριμία μου με τον κύριο Μπουτάρη πάει πολλά χρόνια πίσω, 20 χρόνια πίσω. Όταν το 98 πρωτοεκλέχτηκα Δημοτική Σύμβουλος, ήμασταν συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον έζησα από κοντά και ήξερα ότι είναι μαχητικός και ότι έχει κάποιο όραμα για την πόλη. Από εκεί και πέρα, οι δήμαρχοι κρίνονται από τους πολίτες. Κρίνονται από τις καθημερινές τους παρεμβάσεις, κρίνονται και από όσα λένε. Και τελευταία, ίσως μας πλήγωσαν εμάς τους Μακεδόνες δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, δίνουν εξετάσεις καθημερινά όπως θα δώσουν τώρα και οι νέοι που είναι υποψήφοι. Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τον Νίκο Τονταχιάο, έναν εξαιρετικό συνάδελφο που έζησε από κοντά ως αντιδήμαρχο επί σειρά ετών, υπερδραστήριο, αυτοδιοικητικό, που νιώθω ότι μπορεί να δώσει μια νέα πνοή στη Θεσσαλονίκη, γιατί γνωρίζει τα θέματα της πόλης. Και όχι μόνο γνωρίζει ποια είναι τα θέματα,
γνωρίζει και πώς μπορούν να δοθούν αποτελεσματικές και χρήσιμες λύσεις για τους πολίτες. Από εκεί και πέρα όμως νιώθω ότι σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, τα κριτήρια δεν είναι τόσο κομματικά, είναι πιο χαλαρά. Και οι πολίτες θα αξιολογήσουν ποιος είναι αυτός που μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν θα δούμε μία μάχη με αρκετό ενδιαφέρον, γιατί είναι πολλά τα πρόσωπα που είναι υποψήφια, πρόσωπα αναγνωρίσιμα, πρόσωπα που έχουν την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Οπότε μένει να παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή. Κυρία Άραπτη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας στο CNN Greece και εύχομαι τα καλύτερα στην πορεία σας στη συνέχεια. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.